Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη σημερινή εκδήλωση. Ονομάζομαι Πανούσης Τηλέμαχος, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου στην Αρχαιολογία Άρτας Πρέβεζας και πρόσφατα, με τη στήριξη των συναδέλφων μου, εκλέχτηκα γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Οικοδόμων και Εργαζομένων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Πρέβεζας. Η επαφή μου με το ταξικό και εργατικό κίνημα έρχεται το 2018. Έπειτα από τις ανέτειες απολύσεις 15 περίπου εργατοτεχνικών στην αρχαιολογία. Με μπροστάριδες τους κομμουνιστές πραγματοποιήθηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις που έφεραν χειροπιαστά αποτελέσματα με την επιστροφή των συναδέλφων στην εργασία τους και την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας. Αυτό μας δίδαξε πως μόνο οι ταξικοί αγώνες, οι εργονομένοι, οι συλλογικοί πάλι μπορούν να σώσουν τους εργαζόμενους. Απέναντι στη λογική της αναποτελεσματικότητας των αγώνων που προβάλλουν τα αστικά κόμματα και τα παπαγαλάκια τους. Ο κλάδος των οικοδόμων, η καθημερινή πάλη των συναδέλφων μέσα από τα σωματεία τους έφεραν υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με καλύτερα μεροκάματα, πιο συγκροτημένα δικαιώματα. Μένει σε εμάς το καθήκον μέσα από τα σωματεία των οικοδόμων να παλέψουμε για να εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη, στους χώρους δουλειάς, σε γιαπιά και οικοδομές, για να υπάρχουν επαρκή μέτρα προστασίας και ασφάλειας, να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, κάτι που αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, με καθημερινούς νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους μας. Οι αστικές κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά η αντιλαϊκή πολιτική παραμένει σε βάρος μας και αποδεικνύεται πως δεν υπάρχουν μεσίες και σωτήρες. Ακρίβεια, φτώχεια, ανεργία, πληστηριασμοί, ένταση της καταστολής, όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς των κυβερνήσεων και των αστικών κομμάτων. Καθημερινά επιβεβαιώνεται αυτό που το ΚΚΕ υποστηρίζει, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Μόνο οι εργονομένοι πάλι, οι ταξικοί αλληλεγγύοι, μπορούν να φέρουν μέτρα ανακούφισης του λαού, να καθυστερήσουν αντεργατικά μέτρα και να ανοίξουν τον ελπιδοφόρο δρόμο για ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα προς όφελός μας, προς όφελος των εργατών. Γι' αυτό λοιπόν, αγωνιστική συμπόρεση με το ΚΚΕ και τους κομμουνιστές, με τις συνεπείς και σταθερές δυνάμεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ για την συντρόφισσα και την συντρόφισσα.